Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους, είμαι η Αναστασία. Το σημερινό μας θέμα αφορά την υδροπονική καλλιέργεια και αυτό που θα δείτε μαζί μου σήμερα είναι τι ακριβώς είναι αυτό και φυσικά πώς εφαρμόζεται. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θέλω να σας ανακοινώσω καταρχάς την νικήτρια για το μήνα Σεπτέμβρη από τα μέλη μέση μετοχή που έχει κερδίσει ένα οργανικό λίπασμα της Τζέμα, είναι αυτό εδώ που βλέπετε, προσφορά από το φυτώριο Φυτομαγεία και αυτή δεν είναι άλλη από την αγαπημένη μας φίλη τη Μάρθα τη Μίτση. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα κερδίσει ένας τυχερός από τα μέλη με συμμετοχή στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου. Αυτό λοιπόν που θα έχουμε σαν δώρο για αυτό το μήνα, για τα μέλη με συμμετοχή, είναι ένα υπέροχο συμπίτιουμ από τις ανθοκομικές επιχειρήσεις Αμυρσόνη. Εδώ τώρα βάζω μία ενδεικτική φωτογραφία στα βίντεο που θα ανεβούν κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού. Θα δείτε ακριβώς το φυτό που θα κερδίσει ο τυχερός ή τυχερή από τα μέλη με συμμετοχή. Τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι τα μέλη με συμμετοχή, πάρα πολύ σύντομα θα σας πω ότι αν πατήσετε εδώ το κουμπάκι και με μία πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση, αποκτάτε πρόσβαση σε μία σειρά από προνόμια που πέρα από την αυτόματη συμμετοχή σας στην μηνιαία κλήρωση, έχετε και εκπτώσεις από διάφορους προμηθευτές που περιγράφονται κάτω σε αυτό αλλά και σε κάθε νέο βίντεο. Και ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την υδροπονική καλλιέργεια. Θέλω έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι είναι ένα θέμα που μου το ζητήσατε εσείς, οπότε αποφάσισα να ικανοποιήσω έτσι αν θέλετε αυτή την επιθυμία του κοινού. Και δείχνοντάς σας τώρα αυτή την ορχιδέα, νομίζω ότι πολύ εύκολα κανείς καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έναν τρόπο καλλιέργειας όπου δεν χρησιμοποιείται ένα συμβατικό υπόστρωμα, αλλά χρησιμοποιούμε το νερό. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι η υδροπονική καλλιέργεια δεν αφορά μόνο τις ορχιδέες, μπορεί να αφορά πάρα πολλά φυτά. Νομίζω ότι πολλοί έχετε κάνει αυτό, δηλαδή να έχετε βάλει κάποιο φυτό μέσα στο νερό για να βγάλει ρίζες. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα στάδιο που βοηθά με κάποια φυτά να αναπτύξουν ριζικό σύστημα πριν τα τοποθετήσουμε σε ένα συμβατό υπόστρωμα, στο υπόστρωμα που συνήθως ευδοκιμούν και στη φύση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ορχιδέες, θέλω να σας πω ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε γίνει έτσι ένας μεγάλος χαμός γύρω από τον τρόπο αυτό, αν θέλετε, ανάπτυξης των φυτών, δηλαδή να χρησιμοποιούμε το νερό και να τα έχουμε μέσα μονίμως. Τώρα, όσοι έτσι λίγο είσαστε πιο προχωρημένοι και έχετε δει κάποια πράγματα πάνω στην υδροπονική καλλιέργεια, μπορεί να έχετε δει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί όροι, υδροπονική και μη υδροπονική καλλιέργεια. Ειδικά αναφορικά με τις ορχιδέες, σε βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube θα έχετε δει ότι όσοι αναφέρονται στην ημιδροπονική καλλιέργεια έχουν τις ορχιδέες τους φυτεμένες σε λέκα. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα δύο δεν σχετίζονται, δηλαδή η χρήση της λέκας για την ημιδροπονική καλλιέργεια. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους, υδροπονική και ημιδροπονική. Και η διαφορά είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση, στο ημιδροπονική δηλαδή, έχουμε μία περίοδο ξηρασίας, δηλαδή δεν είναι το φυτό συνέχεια μέσα στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που υπάρχει η λέκα ως βασικό υπόστρωμα αλλά και το νερό στη βάση της γλάστρας, όπου βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να φύγει το νερό από κάτω, μάλιστα όσοι χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή κάνουν τρυπίτσες εδώ για να μπορεί να μην ανεβαίνει το νερό πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος, αυτό θεωρώ ότι είναι εντελώς προαιρετικό. Αυτό που κάνει η λέκα ή οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιήσει κανείς στην ημιδροπονική καλλιέργεια είναι ότι όταν στεγνώσει το νερό και αφήσουμε το φυτό εντελώς απότιστο, δηλαδή δεν γεμίσουμε το δοχείο ξανά με νερό, είναι αυτό που διαχωρίζει την ημιυδροπονική από την υδροπονική καλλιέργεια. Το υλικό που υπάρχει εδώ, το οποίο πάντα είναι ανόργανο, βοηθάει στο να υπάρχει μία υγρασία στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από τις ρίζες για να μην στεγνώσουν εντελώς μέχρι το επόμενο πότισμα και ξεραθούν.
Και δείχνοντάς σας τώρα μία ορχιδέα που είναι αμυγός σε νερό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο ανόργανο υπόστρωμα μέσα στο νερό, μπορούμε να έχουμε ημιδροπονική καλλιέργεια και με αυτό τον τρόπο, αρκεί να αφαιρέσουμε το νερό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εμείς θα επιλέξουμε, να αφήσουμε τις ρίζες να στεγνώσουν και το φυτό να ξεκουραστεί από τη συνεχή παρουσία νερού και μετά να ξαναγεμίσουμε εδώ το ποτήρι στο επιθυμητό ύψος πάλι με νερό. Και πάμε τώρα, αν θέλετε, στα ουσιαστικά ερωτήματα και αυτό που τίθεται έτσι σαν πάρα πολύ βασικός προβληματισμός, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ορχιδέες, είναι αν κανείς πρέπει να πάρει μία φάλ ενόψεις, γιατί δεν μπορούν όλες να επιβιώσουν μέσα στο νερό, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν θέλω να το ανοίξω. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ότι αν μπορούμε να πάρουμε μία φάλ ενόψεις, η οποία είναι φυτεμένη σε ένα τυπικό έτσι οργανικό υπόστρωμα, όπως είναι το φλοιό, ο σφάγνος, χώμα κοκοφίνικα και τα παρόμοια, να την πάρουμε λοιπόν από εκεί, να τη βγάλουμε και να την φυτέψουμε αμυγός, φυτέψουμε δεν είναι και η σωστή λέξη, να μετατρέψουμε δηλαδή το υπόστρωμά της, να το αλλάξουμε από αυτό το κλασικό και να τη βάλουμε στο νερό. Αν αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πετύχει, αν θέλετε, αυτή η αλλαγή του υποστρώματος, που είναι κάτι που σοκάρει το φυτό σε κάθε περίπτωση, μπορεί όμως να πάει και εξαιρετικά. Η πρώτη και πάρα πολύ βασική προϋπόθεση είναι να έχετε μία ορχιδέα με απόλυτα υγιές ριζικό σύστημα. Και υπάρχει ένας πάρα πολύ βασικός λόγος γι' αυτό. Εάν βάλετε μία ορχιδέα στο νερό που δεν έχει πολλές και απόλυτα υγιείς ρίζες, αυτές θα σαπίσουν. Οι υπόλοιπες τώρα, οι υγιείς, μπορεί και να μην προσαρμοστούν, όλες τουλάχιστον. Οπότε, όσο πιο υγιέστατη, αν θέλετε, είναι μία ορχιδέα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μπορέσει να προσαρμοστεί το ριζικό της σύστημα σε αυτή την αλλαγή και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να σας το εγγυηθεί κανείς. Την επιτυχία δηλαδή της μεταφοράς του φυτού και του ριζικού του συστήματος από αυτή εδώ την κατάσταση σε μια κατάσταση όπου το φυτό θα ζει μόνο μέσα από το νερό. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιος που έχει απόλυτα υγιή φυτά δεν έχει κάποιο ουσιαστικό λόγο πέρα από μια προσωπική επιλογή να τους αλλάξει υπόστρωμα, να τα πάρει δηλαδή από εκεί που είναι και πάει καλά και να τα βάλει στο νερό. Το νερό βέβαια θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σαν τρόπο καλλιέργειας και για μένα το πιο ουσιαστικό είναι η ευκολία. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι, αν έχετε μία ορχιδέα στο νερό, είναι να παρατηρείτε φυσικά πάντα τις ρίζες, αυτό είναι κάτι που δεν το γλιτώνετε, και την στάθμη του νερού και να συμπληρώνετε την απαιτούμενη ποσότητα, που όμως εδώ θέλω να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά, δηλαδή δεν βάζουμε μία ορχιδέα στο νερό και την ξεχάσαμε. Ανάλογα με την εποχή, η ποσότητα του νερού πρέπει να ρυθμίζεται, δηλαδή τον πολύ χειμώνα μπορεί απλά να πρέπει η άκρη της ρίζας να γλύφει λίγο το νερό και να μην υπάρχει τόσο πολύ νερό όπως υπάρχει εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχει να κάνει με την εποχή, τα φυτά όταν βρίσκονται σε έτσι γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης τραβάνε περισσότερο νερό, οπότε μη φανταστείτε ότι τη βάλατε εδώ και ξενιάσατε από την παρατήρηση και από την ανάγκη προσαρμογής, αν θέλετε, της ποσότητας του νερού ανάλογα με την εποχή και τη φάση που βρίσκεται το φυτό σας. Φυσικά για μένα το μεγάλο πλεονέκτημα από αυτό το τρόπο είναι η οικονομία. Έτσι δεν έχετε να μπλέξετε με υποστρώματα, με αλλαγές, όλα αυτά είναι, αν θέλετε, ένα παρελθόν από τη στιγμή που αποφασίσετε να προχωρήσετε σε αυτή τη μέθοδο καλλιέργειας της ορχιδέας. Τώρα, αν το αποφασίσετε να έχετε δηλαδή την ορχιδέα σας μονίμως στο νερό, είτε με αυτό είτε με τον ημιδροπονικό τρόπο, θέλω να σας πω ότι ο τρόπος που λιπαίνετε είναι βάζοντας το αραιωμένο λίπασμα εδώ μέσα στο νερό με πάρα πολύ μεγάλη αραίωση σε ό,τι αφορά το διάλειμμα για να μην είναι πάρα πολύ σκληρό το νερό μέσα στο οποίο, αν θέλετε, κολυμπάνε οι ρίζες. Ένα μικρό tip που θέλω να σας πω είναι ότι αν χρησιμοποιείτε νερό βρύσης και δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό στην περιοχή σας,
πιθανώς να μην χρειάζεται το φυτό και ιδιαίτερη λίπανση. Για μένα το ιδανικό είναι να φτιάχνετε ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα από απιονισμένο νερό και λίπασμα και να τροφοδοτείτε εδώ το δοχείο με νερό. Αυτό που θέλω να σας πω, αυτό που εγώ κάνω είναι ότι δεν αλλάζω πολύ συχνά το νερό, απλώς εάν η στάθμη κατέβει προσθέτω λιγάκι νεράκι παραπάνω όσο θεωρώ ότι χρειάζεται και κάποια στιγμή μία φορά το μήνα, ίσως και παραπάνω, μπαίνω στη διαδικασία να αλλάξω όλο το νερό. Αυτό που συνήθως κάνω είναι κοιτώ πόσο διάφανο είναι και αν θέλετε να είστε και πιο σωστοί μπορείτε να ελέγχετε και τη σκληρότητα του νερού κατά διαστήματα που μαζεύετε εδώ μέσα. Τώρα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ανόργανο υπόστρωμα, εγώ θα σας έλεγα ότι η επιλογή σας δεν είναι η λέκα, αλλά ο ζεόλιθος και δεν σας δείχνω τυχαία εδώ αυτό το παράδειγμα της μαξιλάριας. Είναι ένα μωρό, η οποία θέλω να πω ότι ζει εντελώς μέσα στο νερό. Εδώ λοιπόν έχω κάνει ένα μείγμα από ζεόλιθο, ο οποίος είναι στον πάτο. Στο ενδιάμεσο υπάρχει σφάγνο και στην επιφάνεια υπάρχει πάλι ζεόλιθο. Αυτό το φυτό είναι συνέχεια μέσα στο νερό, είναι γεμάτο δηλαδή το μπουκαλάκι με νερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τους χειμερινούς το αφήνω να στεγνώσει καλά και ξαναπροσθέτω. Ο λόγος που έχω βάλει το ζεόλιθο είναι ότι είναι το πιο φοβερό υπόστρωμα σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό του νερού και την πρόληψη οποιασδήποτε μυκητολογικής προσβολής. Δεν έχει καμία σχέση με τη λέκα. Η λέκα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Συσσωρεύονται τα άλατα επάνω της. Δεν μ' αρέσει σαν υλικό για να την επιλέξει κανείς για ημιυδροπονική ή υδροπονική καλλιέργεια. Εδώ στην ουσία έχω μια υδροπονική καλλιέργεια, γιατί είναι συνέχεια μέσα στο νερό. Δεν την αφήνω να στεγνώσει, γιατί αυτές είναι οι ανάγκες του συγκεκριμένου φυτού. Οπότε όλα αυτά τα ρυθμίζουμε εμείς με τις ανάγκες, δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες που εφαρμόζει κανείς. Και ο λόγος που έχω βάλει τώρα το ζεόλιθο πάνω-πάνω είναι για να προστατεύω τις νέες αναπτύξεις από το σάπισμα. Υπάρχουν ορχιδέες όπως αυτή η μαξιλάρια που λατρεύουν πραγματικά το νερό και η επιλογή αυτής της μεθόδου είναι, αν θέλετε, για μένα ιδανική, εφόσον φυσικά προσαρμοστεί το ριζικό σύστημα, γιατί αυτά τα φυτά δεν έρχονται ποτέ φυτεμένα έτσι σε νερό. Σίγουρα όσοι έχετε αγοράσει μαξιλάρια θα έχετε παρατηρήσει ότι έρχεται φυτεμένη σε σφάγνο. Αυτό μας λέει ότι θέλει πάρα πολύ νερό σαν φυτό και μπορεί κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα της μεταφύτευσης να πάτε σε μια τέτοια κατάσταση. Εμένα αυτό μου το δώσανε από διαχωρισμό, οπότε το έβαλα εκεί και έχει πάει πραγματικά εξαιρετικά. Έχει βάλει πάρα πολλούς νέους ψευδοβολφούς, της αρέσει πάρα πολύ και συνήθως κολυμπάει μέσα στο νερό όλη την ώρα. Και πάμε τώρα σε άλλα πρακτικά ζητήματα και επανέρχομαι εδώ στο αρχικό μου παράδειγμα. Για μένα η χρήση του νερού είναι, αν θέλετε, ένας φοβερός τρόπος να βοηθήσετε μία ορχιδέα που για κάποιο λόγο έχει αφυδατωθεί και αυτό εδώ είναι το συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν γύρισα από τις καλοκαιρινές διακοπές, τη βρήκα μαρούλι, για κάποιο λόγο είχε σαπίσει σχεδόν όλες τις ρίζες, είχε εναέριες ρίζες όμως, είχε και κανένα δυο υγιείς ρίζες, μπήκε στο νερό, είναι τώρα νομίζω 2 μήνες εδώ μέσα, συνήλθε εντελώς το φυτό, τα φύλλα είναι πάρα πολύ σκληρά, ξεκίνησε η ανάπτυξη, ξεκινήσανε νέες ρίζες, όλα καλά. Για να χρησιμοποιήσετε λοιπόν το νερό ως μία μέθοδο διάσωσης, θέλω να σας πω, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, να υπάρχουν υγιείς ρίζες. Αν αυτό δεν υπάρχει, με το που θα βάλετε μία ορχιδέα η οποία για κάποιο λόγο έχει αφυδατωθεί μέσα στο νερό, θα σας σαπίσει και ό,τι έχει το οποίο είναι έτσι σε καλή κατάσταση, οπότε η προϋπόθεση είναι να υπάρχουν υγιείς ρίζες. Τώρα, εγώ αυτή δεν πρόκειται να την αφήσω εδώ για παραπάνω χρονικό διάστημα, νομίζω ότι έκανε τη δουλειά του το νερό. Θα μεταφυτευτεί ως ονούπο σε ένα υπόστρωμα υψηλής υγρασίας, συνδυασμό δηλαδή φλοιού και σφάγνου, γιατί δεν έχει αρκετές ρίζες, όμως η αποχή από εδώ και πέρα, το φθινόπωρο δηλαδή, δεν θα την κουράσει, δεν πρόκειται το φυτό να αφυδατωθεί και οι ρίζες εδώ που έχει είναι υπεραρκετές για να μπορέσουν να τη θρέψουν. Αρκεί το υπόστρωμα που θα της δώσω να κρατάει αρκετή υγρασία για να μην κουραστεί το φυτό.
Αν τώρα έχετε μία αφυδατωμένη ορχιδέα που έχει χάσει όλες τις ρίζες, δεν είναι αυτή η επιλογή σας. Θέλουμε ρίζες για να βάλουμε μία ορχιδέα στο νερό, αλλιώς δεν δουλεύει. Υπάρχουν άλλες επιλογές και υπάρχει σχετικό περιεχόμενο στο κανάλι στο YouTube για να δείτε τι κάνετε αν θέλετε να σώσετε μία ορχιδέα με μηδενικές ρίζες. Λοιπόν, νομίζω ότι σας τα είπα όλα γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω, θα χαρώ να απαντήσω ή να μου στείλετε κάποιο ερώτημα στα social media. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου για το κομμάτι νερό στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις λογότυπο «Ο γλυκιά μου ορχιδέα», γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα έπρεπε κανείς να γράψει ένα διαφορετικό βιβλίο για αυτό το θέμα. Οπότε, αν σας προβληματίζει, αν θέλετε να το δοκιμάσετε, κάντε ερωτήσεις, θα απαντήσω και ή στείλτε μήνυμα αν θέλετε έτσι μια κάποια πιο προσωπική βοήθεια. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα στο προκαθορισμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!